Να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά σε όλους, υγεία, ευημερία και στα μέλη του Συλλόγου και σε όλους τους κατοίκους εδώ της Καψόχωρας. Ήρθα σήμερα για να παραδώσω στο Συμβούλιο τα δύο βιβλία τα οποία μιλάνε και για την ιστορία εδώ της Καψόχωρας. Οι καψοχωρινοί πρέπει να είστε περήφανοι, γιατί στο χωριό αυτό που λεγόταν Καψοχώριο, από τα μέσα του 18ου αιώνα ήταν το ησυχαστήριο του Επισκόπου Καμπανίας Θεόφιλου, ο οποίος ενώ είχε την έδρα του στην Κουλακιά, εδώ είχε το Κονάκι, εδώ είχε αδελφότητα μοναχών και λειτουργούσε σχολή, όχι σχολείο, σχολή, από την οποία έβγαιναν ιερείς και στελέχη της Εκκλησίας, γραμματείς, ψάλτες, και στελέχωνε από τη σχολή της Καψόχωρας τις θέσεις σε όλη την Επισκοπή. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για εκείνη την εποχή και ήθελα να προτείνω στο σύλλογό σας, όποτε μπορεί, να κάνουμε μια ημερίδα με θέματα αυτά, γιατί η Καψόχωρα, πέρα από αυτόν τον ρόλο που έπαιξε τον ιερατικό σε αυτόν τον χώρο, να μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 58 εδώ υπήρχαν τρεις μήτρες και τρία άμφια μητροπολιτών. Ήταν και οι κάρες αυτών, οι οποίοι ήταν θαμμένοι πίσω από τον παλιό ναό του Αγίου Δημητρίου. Παράλληλα ήταν σπουδαίος οδικός κόμβος το Καψοχώρι, διότι από εδώ, από τη λεγόμενη Χανιόστρατα, περνούσε η λεγόμενη Οθωμανική Εγνατία. Ήταν ο δρόμος που ένωνε τη Θεσσαλονίκη με τα Ιωάννινα και μετά ο πρώτος σταθμός ήταν η Κουλακιά, η πρώτη διανυκτέρευση εκεί, η δεύτερη ήταν στο Καψοχώρι και η τρίτη μετά στη Βέρεια. Εδώ λοιπόν ήταν εκεί που ήταν το κονάκι του Επισκόπου, υπήρχε μήλος και υπήρχε και ξενώνας όπου τα καραβάνια σταματούσαν και κοιμόντουσαν όλοι οι ταξιδιώτες και γινόταν και εμπόριο εδώ πέρα με, με τους τοπικούς κατοίκους. Αργότερα το κτήμα αγοράστηκε κατά ένα μέρος από τη μεγάλη οικογένεια της Θεσσαλονίκης, τους Ρογκόκηδες, και μετά μεταφέρθηκε από εκεί και ήρθε στη σημερινή θέση. Όλα αυτά, όπως είπα, θα μπορούσαμε κάποτε να κάνουμε μια ημερίδα και θα αναπτύξουμε μαζί με άλλους εισηγητές εκτενέστερα. Καλή χρονιά και πάλι σε όλους.